Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Δύσκολες ώρες για την οικογένεια Νταυλούρου. Ο γιος του τηλέμαχος, 21 ετών, βούτυξε στο κενό από την γέφυρα της περιμετρικής στο Σούλι. Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Μετά την αυτοκτονία της 55χρονης γυναίκας χθες το πρωί στην Οδό Κορίνθου, είχαμε άλλη μία απόπειρα χθες το απόγευμα, αυτή τη φορά στην Οδό Μεζόνος. Ένας άνδρας επίσης 55 ετών επιχείρησε να βουτήξει στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας. Συναγερμός χθες το βράδυ στην αστυνομία. Άνδρας ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο άνοιξε την πόρτα και έσπρωξε μία γυναίκα συνεπιβάτηδά του έξω. Το περιστατικό συνέβη στην Οδό Έλληνο Στρατιώτου και η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στην Πάτρο, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε σύσκεψη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Βυζαντινό. Στην Πάτρα βρέθηκε χθες ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισκέφθηκε το άσυλο Ανιάτων. Δύο Κυριακές θα λειτουργήσουν φέτος τα καταστήματα της Πάτρας πριν τα Χριστούγεννα. Θα είναι ανοιχτά και στις 11 και στις 18 Δεκέμβρη, καθώς τα Χριστούγεννα πέφτουν Κυριακή. Την Τετάρτη γιορτάζει ο Πολιούχος της Πάτρας και την Τρίτη τα νυχτερινά μαγαζιά. Δημοφιλείς ερμηνευτές που θα μας διασκεδάσουν την παραμονή του Αγιαντρέως. Μεταξύ αυτών ο Πάνος Κιάμους και η Άντζελα Δημητρίου. Ουρέ σήμερα στην Πολυφωνική για τα πρώτα εισιτήρια για το κονσέρτο στο Συνεδριακό Κέντρο. Το Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο θα δοθεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου. Η παράδοση το απαιτεί και το Λύκειο Ελληνίδων το υλοποιεί και σήμερα λειτουργήσε στο Επιμελητήριο Αχαΐας στο περιβόητο κελάρι της γιαγιάς με παραδοσιακά προϊόντα. Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα στην Α1 επικράτησε επί της ομάδας των Τρικάλων με 84-67. Και εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην Οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση.
πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447.